Εσείς το έχετε σίγουρο και το έχετε πει ότι θα έχουμε νέα μέτρα μετά τις εκλογές. Κοιτάξτε, η φοροδιαφυγή πατάσεται στην Ελλάδα δεκαετίες τώρα και ιδιαίτερα τα τελευταία 4 μνημονιακά χρόνια. Όργιο πάταξης φοροδιαφυγής. Βλέπετε όμως ότι αντί να πατάς τη φοροδιαφυγή στα λόγια, έχουμε φοροεπιδρομή στην πράξη και μια φοροεπιδρομή που την πληρώνει ο μικρός και ο μεσαίος, τα πιο αδύνατα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Χθες στη Βουλή, στο όνομα της πάταξης φοροδιαφυγής, δόθησαν φορολογικά δώρα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στις τράπεζες. Ήρθαν διατάξεις, τα άρθρα 141 και 168, επί των οποίων έχουμε θέσει ονομαστική ψηφοφορία, με τα οποία χαρίζονται φόροι και τέλη στις τράπεζες και ιδιαίτερα στην Τράπεζα Πειραιώς που πήρε τα υποκαταστήματα Κύπρου φωτογραφικά, στο όνομα και αυτά της πάταξης φοροδιαφυγής. Λεφτά δεν υπάρχουν, αλλά λεφτά για να χαρίζουμε στους τραπεζίτες βεβαίως υπάρχουν. Και όλα αυτά γίνονται με ένα σκανδαλώδη τρόπο οικονομικά εγκληματικό. Λοιπόν, θα έχουμε βεβαίως νέα μέτρα. Είναι τα νέα μέτρα τα οποία είναι σχεδιασμένα με βάση το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και το οποίο τελειώνει 2016 και θα ακολουθήσουν μετά τις ευρωεκλογές και τα οποία ήδη έχουν σχεδόν προαναγγελθεί ο χαρακτήρας τους και η κατεύθυνσή τους και βεβαίως θα δούμε τώρα και το μεσοπρόθεσμο. Το μεσοπρόθεσμο, γιατί δεν το έχουμε δει ακόμα το μεσοπρόθεσμο. Σήμερα 10 η ώρα θα κάνει. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα γίνει γνωστό. Θα δούμε και το μεσοπρόθεσμο. Και θα ψηφιστεί μέχρι τη Δευτέρα διότι, το πολύ. Διότι για να πάμε σε πρωτογενή πλεονάσματα 4,5 δις, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ θα έχουμε πάλι περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων και ασφαλώς νέων Μάλιστα. φόρων. Θέλω... Από εκεί και πέρα, από εκεί πέρα, να σημειώσω, για να λέμε και την πραγματικότητα, ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2013 γνωρίζετε πόσο είναι. Το έλλειμμα. Επίσημα. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί. 23,1 δις. 12,7% του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος. Ξέρετε... Άλλοι λένε 15... Όχι. 15 πρωτογενές. Αφήστε, λέω εγώ, το έλλειμμα του προϋπολογισμού, το οποίο δεν το λέτε, δεν το λένε... Και... Όχι, δεν το λέμε. Όχι. Το λέτε. Με συγχωρείτε. Εδώ, το λέμε. Λέω, να το δω. Το λέω να τα ακούσει ο κόσμος για να μην. Γι' αυτό σας έχουμε εδώ. Λοιπόν, αυτό το έλλειμμα. Εάν κατηγορείτε τα δελτία ειδήσεων, να πείτε ότι δεν το λένε στα δελτία ειδήσεων. Ως ποσοστό. Γιατί ξέρετε κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει ο διαχωρισμός. Ναι, ως ποσοστό του ΑΕΠ αυτό το έλλειμμα, το οποίο είναι το επίσημο έλλειμμα του προϋπολογισμού, το επίσημο έλλειμμα που αναγνώρισε η Και σας δίνεται ευκαιρία να το πείτε. Ακριβώς αυτό. Ως ποσοστό του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος με το οποίο μπήκαμε στα μνημόνια. Θέλω να πάω και στον κύριο Καζάκη. Εξαιτίας αυτού μπήκαμε στα μνημόνια. Στον κύριο Καζάκη, για να τελειώσει αυτός ο πρώτος γύρος της τοποθέτησης, κύριε Καζάκη, που είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής ο κύριος Καζάκης, έτσι, με το ΕΠΑΜ. Κοιτάξτε, πρώτα και κύριε, αυτό που ξέρουμε από τον ξένιο τύπο, που διάβαζα σήμερα, ας πούμε, το πρωί από την Bloomberg, προβλέπεται 7,3 δις εξοικονόμηση από το μεσοπρόθεσμο. Δεν το έχουμε δει ακόμη, να πούμε συγκεκριμένα. Αλλά σε μια οικονομία που έχει τέτοια διαδικασία ύφεσης, που έχει μπει σε αποπληθωρισμό, που έχει καταραίει ουσιαστικά και με χρέος που απορροφά σχεδόν το 48% του καθαρού διαθέσεως